Μάχη με τις φλόγες για πάνω από 3 ώρες έδωσαν πυροσβέστες τόσο από τη Μαγνησία όσο και από τον Ομό Λάρισας, όταν σήμερα τις πρώτες απογευματινές ώρες ξέσπασε πυρκαγιά στα σύνορα των δύο νομών ανάμεσα στα χωριά Περίβλατο και Ασπρόγια Φαρσάλων. Η φωτιά κατέκαψε 100 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης χωρίς να σημειωθούν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικίες. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα με τη βοήθεια και του ανέμου, τέθηκε όμως υπό έλεγχο περίπου στις 7 το απόγευμα. Ναι, ειδοποιηθήκαμε από το συντομιστικό κέντρο Θεσσαλίας ότι εκδόθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στο χωριό Περίβλεπτο και Ασπρόγια. Η επέμβαση ήταν άμεση από το κλιμάκιο Φαρσάλων με 2 οχήματα και 5 άνδρες. Εν συνεχεία κατέφθασαν στην περιοχή ενισχύσεις από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Λάρισας, 2 περιπολικά οχήματα και αντίστοιχες δυνάμεις από τις όμορες υπηρεσίες Βόλου και ΒΠΕ Βόλου. Από τις αρχές ερευνώνται όλα τα σενάρια για τις πιθανές αιτίες που προκάλεσαν τη φωτιά. Η επιχείρηση ήταν επιτυχής. Καταφέρουμε να ελέγξουμε γρήγορα σχετικά την πυρκαγιά με εγκαταστάσεις και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που ειδοποιήθηκαν έγινε η πλήρη κατάρρευση της πυρκαγιάς μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Στη μάχη της πυρόσβεσης ρίχτηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροπλάνα που με τις ρήψεις νερού βοήθησαν τα μέγιστα στα πεζοπόρα τμήματα.